Uvaženi predsjednici vlada naše tri izrazito prijateljske zemlje, gospodine Borisov, kirije Tudose, kirije Borisov, kirije Cipra, želim da se zahvalim svima vama na posjeti Beogradu i Srbiji. Ja ti ne piske psi sa sto veligradike si Srbija, ine ti nija mas, pujhame ti nevkerija, u ova dva dana budemo αυτές τις δύο μέρες να είμαστε οικοδεσπότες σας και τις αντιπροσωπείες σας. Η πόλη μας και η χώρα μας δεν είναι μόνο περιφερειακά, αλλά και στα ευρωπαϊκά σημαντικά γεγονότα. Και είπα στους φιλοξενούμενους, υπάρχει μόνο ένα πράγμα με το οποίο μπορεί να προσβάλλετε τους Σέρβους. Είναι να τους πείτε ότι δεν ήταν καλοί οι οικοδεσπότες, δεν προσέφεραν φιλοξενία καλή. Νομίζω, ελπίζω ότι αυτό το ρόλο μας το έχουμε εκπληρώσει και ότι θα φύγετε με καλές εντυπώσεις από τη Σερβία μας. Θέλω να πω ότι αυτές οι συναντήσεις για μας αποτελούν έκφραση μόνιμης συνεργασίας των τεσσάρων χωρών. Ξεκινήσαμε στη Βάρνα, προηγουμένως είχαμε τριμερή συνάντηση και οι τέσσερις χώρες ξεκίνησαν στη Βάρνα και τα συνεχίσουμε στο Βουκουρέστι. Συζητήσαμε πολλά συγκεκριμένα θέματα. Αυτό το οποίο είναι αποτέλεσμα όλων των πολιτικών συζητήσεων μας είναι ότι πάντα έχουμε αύξηση εμπορικών σχέσεων και όλοι οι αριθμοί μας είναι καλοί. Η Σερβία έχει αύξηση εμπορικών συναλλαγών και με τη Ρουμανία και με τη Βουλγαρία και με την Ελλάδα. Και αναμένουμε το επόμενο χρόνο η κοινή μας εμπορικές να είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ και να αυξάνεται με 6,1 μέχρι και 22%. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε όλο και περισσότερες επιτυχίες και ότι οι συναντήσεις μας θα δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα η οποία θα δώσει στους επιχειρηματίες των χωρών να συνεργάζονται ακόμα καλύτερα και να φέρει περισσότερες δουλειές και περισσότερα κέρδη στους πολίτες μας. Είμαι πολύ ευγνώμων στους φίλους μας επίσης. Φέρανε αυτή την ευρωπαϊκή φιλικό πνεύμα στο Βελιγράδι που στηρίζουν τη Σερβία στο ευρωπαϊκό της δρόμο. Έχουμε μιλήσει πολύ χτες το βράδυ, μερικές ώρες και σήμερα το πρωί, πώς και με ποιο τρόπο. Πώς η Σερβία, να μην πω να επιταχυνθεί, αλλά κάπως πιο γρήγορα να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να έχουμε στήριξη από τους φίλους μας. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της χώρας μας, αλλά και για τη σταθερότητα, ειρήνη και προβλεψιμότητα όλης της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Συζητήσαμε για πολλά κοινά σχέδια. Ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει περισσότερο γι' αυτό. Νομίζω ότι μέσα από όλα αυτά που κάνουμε μαζί θα φέρουμε πολλά καλά στους λαούς μας και στις χώρες μας. Νομίζω αυτή τη μικρή έκθεση που μπορούσατε να δείτε στο Προεδρείο της Σερβίας και θέλω να ευχαριστήσω τα αρχεία της Σερβίας τα οποία προετοίμασαν την έκθεση, μπορούσαμε να διαβάσουμε αναφορά του Τσέντομιρ Μιάτοβιτς, του Σέρβου πρέσβη στο Λονδίνο, στον Πρωθυπουργό της Σερβίας, τον κύριο Γκαράσανη τότε, που είναι τα λόγια του Γκλέτστον, του μεγάλου Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος μιλούσε για όλες τις πιέσεις οι οποίες υπήρχαν στα Βαλκάνια και στη Σερβία, αλλά και στη Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Ξεχώρισε αυτές τις τέσσερις χώρες. Και είπε υπάρχει κίνδυνος για το μέλλον των ανεξάρτητων κρατών στα Βαλκάνια, αλλά πρέπει να απογοητευτόμαστε. Χρησιμοποιήστε τα χρόνια της ειρήνης για τη οικονομική ανάπτυξή σας και προσπαθήστε μεταξύ σας, ειδικά στα χώρα των Βαλκανίων, ανάμεσα στους Σέρβους, Βούλγαρους, Ελλήνες και Ρουμάνους, να έχετε εγκάρδιες σχέσεις, συμφωνίες και φιλία. Να είστε μαζί και αμέσως
ο εξωτερικός κίνδυνος θα μειωθεί πάρα πολύ. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στα αλβανικά κράτη πρέπει να αποφεύγονται. Έχουμε ειλικρινείς φιλικές σχέσεις με τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα και εμείς αυτές τις σχέσεις θα αναπτύξουμε και άλλο στο συμφέρον και σερβικού λαού αλλά και για το συμφέρον και όλων των άλλων λαών. Ακόμα μία φορά ευχαριστώ και ελπίζω ότι περάσατε ευχάριστα στο Βελιγράδι σαν στο σπίτι σας. Ο κύριος Μπορίσοφ, πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τη θερμή υποδοχή. Απευθυνόμενος στους πολίτες του Βελιγραδίου, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα προβλήματα που προκαλέσαμε, αλλά όλα ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος όλων μας. Η συνάντηση μεταξύ των χωρών μας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας, διευκολύθηκε σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση, γιατί τρεις από εμάς είμαστε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σερβία όμως είναι σε πορεία ένταξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες μας έχουν γνωρίσει βέβαια συγκρούσεις, διχόνοιες αλλά και συμμαχίες. Έχουν περάσει όμως 30 χρόνια και πάλι ξανασυζητάμε για το πώς οι λαοί μας θα ζήσουν καλύτερα. Ο Αλέξης και ο Μιχάη θα επανέλθουν στη συνέχεια στα θέματα υποδομών που συζητήσαμε. Ενημέρωσα όλους τους συναδέλφους για τις συζητήσεις που είχα τις προηγούμενες μέρες με τους ομολόγους μου από την Απαιτητικά Βαλτάνια. Επίσης και για τον αγωγό που δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα σε κανέναν, αλλά αποδεικνύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα Βαλκάνια δεν είναι μόνο γεωγραφική περιοχή, αλλά και μέρος της ευρωπαϊκής ιδέας. Όλοι μαζί δεν θα πρέπει να δημιουργούμε, να προκαλούμε προβλήματα, αλλά να επιδείξουμε σοφία, να αποδείξουμε ότι έχουμε διδαχτεί από την ιστορία μας, και ότι ταυτόχρονα πρέπει να δείξουμε ότι η Σόφια, το Ζάγκρεπ, η Αθήνα, το Βουκουρέστι είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι αισιόδοξος ότι οι χώρες που οι γειτονικές μας χώρες θέλουν να προχωρήσουν στην ευρωπαϊκή πορεία και ότι όλα τα κράτη και η Σερβία θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να προχωρήσουμε προς την ένταξη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική, πιστεύω. Αυτή είναι η πορεία, το μέλλον, γιατί στο παρελθόν είχαμε πολλές συγκρούσεις στην περιοχή, είχαμε το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε σημείο καμπής, γιατί οι μεγάλοι παίκτες σήμερα είναι παγκόσμιοι παίκτες και έχουν δείχνουν ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια. Και ορισμένοι εξ αυτών θα επηρεάζουν κάποιες χώρες μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σύγχρονες υποδομές για τη διασύνδεσή μας. Δεν χρειαζόμαστε έναν πιο δυνατό από τον άλλον. Και όπως ανέφερα, χρειαζόμαστε υποδομές σύγχρονες. Και παράλληλα με αυτό, να είμαστε σε θέση να υπάρχει διαδίκτυο που μας οδηγεί στον επόμενο αιώνα. Έχει έρθει η στιγμή να εξασφαλίσουμε αυτή τη διασυνδεσιμότητα. Θα έλεγα ότι οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν κατανοήσει ότι μερικές φορές δεν έχουν έρθει στο ύψος των υποχρεώσεών τους και των δεσμεύσεών τους. Αλλά είναι πραγματιστές, όλοι έχουμε
την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη. Θα αναλάβουμε την επόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για τα έργα υποδομής. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και θα ήθελα να απευθύνω στους φίλους μας Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βρυξελών ότι μαζί μας έχουν Βαλκάνια τα οποία δεν θα δημιουργούν πρόβλημα ασφαλή, αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κράτος δικαίου, ελευθερία του λόγου και έκφρασης, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, υψηλό εισόδημα για τους πολίτες μας. Θέλουμε να προάγουμε τις επενδύσεις στις χώρες μας που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών μας. Η φιλία μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός, ούτε της Τουρκίας, της Ρωσίας, της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε επενδύσεις και να είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε τις υποδομές μας. Γιατί όπου υπάρχουν αυτές οι υποδομές, δεν υπάρχει πόλεμος. Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου που είμαι για άλλη μια φορά εδώ στο Βελιγράδι. Αυτή τη φορά στα πλαίσια της τετραμερούς συνόδου των χωρών των Βαλκανίων, της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας. Μία σύνοδος που ξεκίνησε ως ιδέα πέρυσι το καλοκαίρι στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Βουλγαρίας-Σερβίας στην Θεσσαλονίκη. Και πράγματι ξεκίνησα και με την πρόσκληση της Ρουμανίας πριν από δύο περίπου μήνες στη Βάρνα. Σήμερα είναι η δεύτερη συνάντηση και άρα μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι έχουμε ένα νέο θεσμό επικοδομητικό, δημιουργικό, ουσιαστικό για την κοινή πορεία των χωρών μας αλλά και την κοινή προοπτική των Βαλκανίων. Και ξέρετε, αυτή η τετραμερής σύνθεση έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα παλιότερη, από το 1980, η Ρουμανία και η Βουλγαρία από το 2004 και με την ουσιαστική προσπάθεια της Ελλάδας και τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης το 2003 για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τρεις ουσιαστικοί εταίροι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν η Σερβία, μια χώρα που κατά την άποψή μας παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή. Και ξέρετε, αυτός ο συμβολισμός έχει πολύ σημαντικά και ουσιαστικά μηνύματα για το παρελθόν, για το σήμερα και για το αύριο. Το κοινό μας αύριο, το κοινό μας μέλλον. Διότι θεωρούμε πως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σύντομα να διορθώσει ένα μεγάλο λάθος. Ένα μεγάλο λάθος που έχει τις ρίζες του στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε συνολικά αυτή η περιοχή των Βαλκανίων. Ξέρουμε ότι τα Βαλκάνια ήταν πάντοτε μια ευαίσθητη περιοχή. Υπήρχε τη δαποθήκη της Ευρώπης, έλεγαν κάποιοι. Διαπράχθησαν λάθη και αδικίες και πρέπει να διορθωθούν. Δεν μπορεί η Σερβία να είναι έξω από την ευρωπαϊκή οικογένεια στο βαθμό που η πλειοψηφία των πολιτών της επιθυμεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτός είναι ο ισχυρός συμβολισμός αυτής της κοινής μας προσπάθειας. Και θέλουμε αυτό να το αναδείξουμε, ταυτόχρονα αναδεικνύοντας την ανάγκη της συνεργασίας με όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας είναι εξελίξεις δύσκολες. Εξελίξεις που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση. Εντείνονται οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Την ίδια στιγμή θα έλεγα ότι συνολικά ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Υπάρχουν κάποιες δυνάμεις, κάποιες χώρες που θεωρούν ότι αυτές οι εξελίξεις επιβάλλουν την εθνική περιχαράκωση, την επιστροφή σε κάθε είδους εθνικισμούς, να υψώνουμε φράκτες και τείχη, να οδηγούμεθα
σε ψυχροπολεμικές λογικές. Θεωρώ ότι αυτό είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό για το μέλλον μας, για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συμβάσεις, στις διεθνείς συνθήκες, όπως για παράδειγμα η συνθήκη της Λοζάνης, που είναι θεμέλιος λίθος των σχέσεων των χωρών κρατών στην ευρύτερη, χωρών στην ευρύτερη περιοχή, μόνο σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να κινηθούμε σε μια προοπτική ευημερίας, ειρηνικής συνύπαρξης και συνανάπτυξης των κρατών μας. Πριν από λίγο, παρατηρώντας κάποια έγγραφα ιστορικής σημασίας που αφορούν τις σχέσεις των χωρών μας, που είναι σχέσεις βεβαίως που έχουν τις ρίζες τους στον προηγούμενο αιώνα, έπεσε η ματιά μας, η ματιά όλων μας, σε ένα κείμενο Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών 133 χρόνια πριν, ο οποίος έλεγε ότι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Σερβία πρέπει στα Βαλκάνια να έχουν μια πολύ στενή σχέση συνεργασίας. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά σήμερα? Ότι σήμερα δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποιον υπουργό μεγάλης εντός εισαγωγικών δύναμης να μας το υποδείξει αυτό. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις με την έννοια από την οποία γνωρίζαμε παλιά, που θα μας πάρουν από το χέρι και θα μας καθοδηγήσουν, που θα μας δείξουν τον ορθό δρόμο για την περιοχή μας. Αλλά πρέπει εμείς να συνειδητοποιήσουμε από μόνοι μας την ανάγκη αυτής της συνεργασίας, της ουσιαστικής και υποδομητικής συνεργασίας, για να προωθήσουμε την ειρήνη, τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Θέλω, φίλες και φίλοι, να πω ότι σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ πως όχι μόνο η συνεργασία των τεσσάρων χωρών, αλλά και η Βαλκανική Προεδρία, γιατί έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι η Βουλγαρική Προεδρία το επόμενο εξάμηνο, μας δίνουν μπροστά μας μια πολύ σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε αυτές τις κοινές πεπιθήσεις και τις κοινές ιδέες, τις κοινές αντιλήψεις. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να αναζωογονήσουμε στη Σόφια το Μάιο του 2018 την ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003. Μια ατζέντα που πρέπει σήμερα να βασίζεται σαφώς στην αιρεσιμότητα αλλά και σε ένα όραμα για το μέλλον της περιοχής μας. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω για άλλη μια φορά αυτή την απόφαση του Μπόικο, του αγαπητού συνάδελφου Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, να οργανωθεί αυτή η σύνοδος και να είναι η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων και να σηματοδοτήσει ότι η Προεδρία της Βουλγαρίας θα είναι Βαλκανική Προεδρία. Θέλω επίσης να αναφερθώ ειδικότερα στην ανάγκη το επόμενο διάστημα να βρισκόμαστε όλο ένα και περισσότερο στο ίδιο τραπέζι. Και οι τέσσερις μεταξύ μας, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά με τους γείτονές του. Να μιλάμε επικοδομητικά για το μέλλον, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Είχα την εμπειρία πριν από λίγες μέρες να διαπιστώσω ότι κάποιες φορές είναι δύσκολο, αλλά αναγκαίο. Χθες και σήμερα είχα την εμπειρία, την ευχάριστη, να διαπιστώσω ότι άλλες φορές είναι ευκολότερο και πιο ευχάριστο. Είτε δύσκολο είτε εύκολο, είναι αναγκαίο. Είμαστε γείτονες και οφείλουμε να πάρουμε εμείς στα χέρια μας το μέλλον των χωρών μας, των λαών μας και να διαμορφώσουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Οι αγαπητοί συνάδελφοι με επιφορτήσαν με την ευθύνη να μιλήσω εγώ για τα project, τα οικονομικά, οικονομικής σημασίας, τα οποία συζητήσαμε χθες και σήμερα και που πιστεύουμε ότι μπορούν να δώσουν μια άλλη δυναμική στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα σε τρία σημαντικά project τα οποία συζητήσαμε και για τα οποία το επόμενο διάστημα θα κινηθούμε για να βρούμε χρηματοδότηση, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο συνανάπτυξης όχι μόνο
που θα αφορά τις μεταξύ μας σχέσεις, που θα αφορά το σύνολο της Βαλκανικής και που θα δίνει μια διαφορετική προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κουβεντιάσαμε λοιπόν πάνω στον τομέα της ενέργειας. Στον τομέα της ενέργειας ήδη έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό η κατασκευή του αγωγού TAP που φέρνει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας προς την Ελλάδα. Και βεβαίως υπάρχουν σκέψεις στο μέλλον και για άλλους αγωγούς που θα περάσουν και θα φέρουν φυσικό αέριο. Είναι όλες αυτές οι ιδέες ευπρόσδεκτες από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην δημιουργία ενός μιας πλωτής πλατφόρμας επαναυγροποίησης φυσικού αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη. Και άρα η Αλεξανδρούπολη μπορεί να είναι ένας κόμβος ενεργειακός, διότι έχουμε αποφασίσει και θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του κάθετου άξονα του IGB που θα διασυνδέει τον TAP και φυσικά τον πλωτό αγωγό επανυγροποίησης LNG φυσικού αερίου και θα δίνει την δυνατότητα αυτός ο κάθετος άξονας φυσικό αέριο να πάει προς τη Βουλγαρία. Ο λεγόμενος λοιπόν IGB, στο βαθμό που θα διασυνδεθεί με τους αγωγούς εκείνους που συνδέουν την Βουλγαρία με τη Ρουμανία και την Σερβία, μπορεί να αποτελέσει ένα project πάρα πολύ ουσιαστικό που θα δίνει την προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και την προοπτική της πολύ στενής συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των χωρών μας και συνολικότερα της περιοχής μας. Δύο επίσης σημαντικά ακόμα projects είναι αυτά που αφορούν την σιδηροδρομική διασύνδεση των χωρών μας. Ένα που ήδη είχαμε την χαρά να κουβεντιάσουμε και να υπογράψουμε ένα MOU, Μνημόνιο Συνεργασίας, στην Καβάλα με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό και που τώρα μπορούμε να το επεκτείνουμε και στη Ρουμανία και αφορά την σιδηροδρομική διασύνδεση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, με τον Μπουργκά στη Βάρνα και το Ρούσε και από εκεί στο Βουκουρέστι. Δηλαδή, ουσιαστικά την σιδηροδρομική διασύνδεση του Αιγαίου με το Δούναβι. Και ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό project για το οποίο θα εργαστούμε από κοινού προκειμένου να βρούμε χρηματοδότηση είναι ο εξυγχρονισμός της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου και βεβαίως από εκεί της διασύνδεσης του Βελιγραδίου με τη Σόφια. Αυτά τα project, αυτά τα κοινά, αν θέλετε, αυτά τα κοινά project που μπορεί να προωθήσουν την οικονομική, την εμπορική συνεργασία, μπορεί να αποτελούν, αν θέλετε, και πιλωτικά προγράμματα για το πώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτη-μέλη αλλά και κράτη που αναμένουν την ενταξιακή τους προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν από μόνα τους να αποφασίσουν για το πώς θα χαράξουν το μέλλον τους πάνω σε σταθερές βάσεις συνεργασίας οικονομικής, εμπορικής αλλά βεβαίως και πολιτιστικής όλων των ειδών της συνεργασίας που μπορούμε να αναπτύξουμε. Από μόνοι μας να χαράξουμε το μέλλον, να πάρουμε στα χέρια μας τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, να πάρουμε στα χέρια μας την ζωή των πολιτών μας, γιατί η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι εντάσεις, οι αντιπαραθέσεις δεν οδηγούν πουθενά. Ας διδαχθούμε από την πλούσια ιστορία της Βαλκανικής για να χαράξουμε το μέλλον μας σε ένα διαφορετικό δρόμο. Σε ένα δρόμο συνεργασίας, αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού και συνανάπτυξης. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε οι τέσσερις εδώ και πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα θα βρει πολύ μεγάλη απήχηση και στους εταίρους μας στην Ευρώπη αλλά και στους υπόλοιπους γειτονές μας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,
Ξεκινώ και εγώ λέγοντας τις ευχαριστίες μου για την όλη που μας επιφυλάξατε εδώ πέρα την υποδοχή. Πραγματικά ένιωσα σαν να ήμουν στο σπίτι μου και νομίζω ότι όλοι και οι συνάδελφοι έχουν νιώσει το ίδιο και όχι μόνο σήμερα, αλλά γενικότερα οι επαφές μας με τον σέρβικο λαό εδώ και δεκαετίες νιώθουμε σαν να είμαστε σπίτι μας. Συζητήσαμε αυτά λοιπόν τα διάφορα project με τους συναδέλφους που έχουν παρουσιαστεί. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω και αναφέρομαι για την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει εμείς να το κάνουμε. Τα σύνορα της Σερβίας αντιπροσωπεύονται από τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ελλάδα και την Ρουμανία. Και η συνεργασία ήδη γίνεται σε διάφορα επίπεδα πολιτιστικών ανταλλαγών. Οι διάφοροι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν κατέρωθεν, έχουμε συνεργασίες στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας. Και έτσι λοιπόν η ένταξη της Σερβίας είναι τυπική, θα μπορούσαμε να πούμε, και έχουμε δεσμευτεί οι ευρωπαϊκές τρεις χώρες να στηρίξουμε την ένταξη της Σερβίας και όχι μόνο με λόγια, αλλά να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία και με την ευκαιρία της Βουλγαρικής Προεδρίας και να βοηθήσουμε με ό,τι αυτό σημαίνει ένταξη και βοήθεια για την ένταξη της Σερβίας και τυπικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ευχαριστώ για μια ακόμη φορά του κυρίου Μπόικο που ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία και με αυτή την ευκαιρία βλέπουμε ότι από το παρελθόν δεν υπάρχουν προβλήματα, υπήρχαν πάντα λύσεις και τέτοιου είδους συναντήσεις δεν κάνουν παρά να εναρμονίσουν τις δράσεις μας για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Εξής το βράδυ συζητήσαμε και αποφασίσαμε ότι στις συναντήσεις να συμμετέχουν και οι υπουργοί των εκάστοτε δραστηριοτήτων, οι αρμόδιοι δηλαδή, που αφορούν την υποδομή, την ενέργεια, εξωτερικών ή υπουργοί εσωτερικών υποθέσεων ή εκείνοι που ασχολούνται με την μετανάστευση. Έχω την τιμή να σας αναφέρω ότι οι συνάδελφοί μου και αγαπητοί φίλοι έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση που έχω απευθύνει για να γίνει η επόμενη σύνοδος στο Βουκουρέστι και αυτές οι συναντήσεις πρόκειται και ελπίζω δεν θα είναι κάτι καταπληκτικό, δηλαδή κάτι να είναι συνήθεια πια, να μας γίνει συνήθεια αυτή η συνάντηση. Και ευχαριστούμε τόσο στον συνάδελφο από τη Σερβία όσο και τον σέρβικο λαό για τις όλες τις αποφάσεις και τη βοήθεια που μας έχουν παρέξει μέχρι τώρα για τη συνεργασία μεταξύ των δύο φορών. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Από το ραδιόφωνο της Βουλγαρίας, κύριε Βούτσιτς, Μπορίσοφ και Τσίπρα, οι πολίτες της χώρας μου χαιρετίζουν τις πρωτοβουλίες σας και θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Καταρχάς, απευθύνομαι στον κύριο Μπορίσοφ. Κύριε Μπορίσοφ, με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη θέση, αναρωτιέμαι πώς τα Βαλκάνια μπορούν να απαντήσουν στα ζητήματα. Για παράδειγμα, χθες ο Ερντογάν ζήτησε την αναθεώρηση, την επανεξέταση της συνθήκης της Λοζάνης. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Το δεύτερο σημείο που αφορά τα Βαλκάνια είναι η ευρωπαϊκή πορεία. Στην αρχή του έτους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανέλθει με μια στρατηγική διεύρυνση. Πώς ανταποκρίνονται τα Βαλκάνια στην αναδιάρθρωση αυτής της περιοχής και στην απάντηση χωρών όπως της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας και στις χώρες του Βίσεγκρατ. Και το επόμενο ζήτημα είναι το ΝΑΤΟ, που θέλει επίσης να διευρυνθεί στα Βαλκάνια. Κύριε Μπορίσοφ, πώς πιστεύετε ότι ποια θα είναι η θέση σας στο θέμα αυτό? Το επόμενο ζήτημα που επηρεάζει τα Βαλκάνια είναι η ρωσική γραμμή. Πώς ισορροπείτε τις σχέσεις στον τομέα το ενεργειακό με τη Ρωσία? Κύριε Βούτσιτς, πώς θα πείσετε ότι δεν είσαστε πέρμαχος της Ρωσίας? Με τα θέματα που αναφέρατε ουσιαστικά θέσατε 4 ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Υπάρχει με τους συναδέλφους μου ένα θέμα που έχουμε κοινό, είναι ότι με βάση την εμπειρία μας και ανεξάρτητα από την ισχύ μιας χώρας, οι χώρες μας δεν μπορούν να υπερβούν τα προβλήματα μόνες, ούτε να προτείνουν μόνες τις ιδέες. Δεν μπορούμε λοιπόν να κινηθούμε μόνοι. Γι' αυτό, όπως είπε και ο ομολογός μου ο Τσίπρας, οι στόχοι που θέσαμε με βάση την προεδρία της Βουλγαρίας είναι ότι θα χρειαστεί η υποστήριξη όλων μας και αντιλαμβανόμαστε αυτή την προεδρία ως μια βαλκανική προεδρία και θα αναμένουμε την υποστήριξη όλων των χωρών, γιατί όλοι αναζητούμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η προσπάθεια μας, το γεγονός ότι είμαστε τέσσερις δηλαδή, δεν θα πρέπει να μας συγκρίνει με το Βίσεγκραντ. Δεν προσπαθούμε να αντιγράψουμε κάποιον, ούτε να ακολουθήσουμε την πορεία κάποιου άλλου. Ως μέλη του ΝΑΤΟ, όπου κυριαρχεί βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάντοτε τηρούσαμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους συμμάχους και στα υπόλοιπα μέλη, αλλά ανήκουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι πεπισμένος ότι δεν υπάρχει καλύτερη πορεία για την Βουλγαρία από ότι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κάθε χώρα θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή την πορεία αργότερα ή όχι, ανάλογα με το δικό του ρυθμό. Ο στόχος μας δεν είναι να στραφούμε εναντίον κάποιου στις Βρυξέλλες ή κάποιων συναδέλφων ή φίλων, τη Γερμανία ή άλλοι. Αντιθέτως, είμαστε χώρες που πιστεύουν ότι οι μεγάλες χώρες, οι μεγάλοι δωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Ευρώπη μπορεί μόνο παρά να συμβάλλει στις χώρες μας και εμείς αναγνωρίζουμε τα ωφέλη που μας έχει αυτό παράσχει μέχρι τώρα. Και αυτό που τόνισε ο συνάδελφος από τη Ρουμανία είναι ότι χρειαζόμαστε βέβαια αυτή την αλληλεγγύη και θα προχωρήσουμε μπροστά με βάση τα σχέδιά μας. Και αυτό δεν στρέφεται εναντίον των συμφερόντων κανενός. Γιατί να θέλουμε οι υποδομές μας να είναι καλές? Γιατί είναι προς όφελος όλων. Θα διευκολυνθεί η προσέγγιση των χωρών μας. Με άλλα λόγια, κατά αυτόν τον τρόπο, βοηθούμε και την Ευρώπη. Πριν από 20 χρόνια είχαμε συγκρούσεις στα Βαλκάνια διαρκώς. Υπάρχουν ακόμα περιοχές στα Βαλκάνια που ακόμα αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί υπάρχουν θέματα που δεν έχουν επιληθεί. Αυτή είναι μια άλλη πτυχή που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μας με τις χώρες που έχουμε σχέσεις, είτε με τη Ρωσία, είτε με την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί
διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις που πάλι θα φέρουν διχόνοιες και συγκρούσεις. Υπάρχουν οι μουσουλμάνοι πολίτες, υπάρχουν οι χριστιανοί πολίτες της χώρας μας. Θα πρέπει να υπάρχει ανεκτικότητα, ανοχή. Κρατάμε τη μοίρα στα χέρια μας, δεν πρέπει να περιμένουμε τι θα μας πούν οι μεγάλες δυνάμεις. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η διασύνδεση μεταξύ των χωρών μας, να υπάρχουν όλες αυτές οι υποδομές, αυτό που υπάρχει παντού, στη Δύση. Θέλουμε οι φοιτητές μας να μπορούν να σπουδάζουν, να υπάρχει αυτή η κινητικότητα, να μπορούν να κάνουν διακοπές σε άλλες χώρες και οι πιο πλούσιες χώρες να μπορέσουν να επενδύσουν στις χώρες μας. Ξέρουμε ότι θα θέλουν να επενδύσουν αν υπάρχει κράτος δικαίου και σταθερότητα στις χώρες μας. Γι' αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε για τους πολίτες μας αυτή τη σταθερότητα και καταβάλουμε όλες αυτές τις προσπάθειες για να επιτευχθούν οι στόχοι που προαναφέραμε. Πάντοτε αναφέρω το παράδειγμα του χεριού και των δαχτύλων. Όλα τα δάχτυλα ενός χεριού παίζουν το ρόλο τους. Υπάρχουν χώρες με καλύτερο ΟΑΕΠ από άλλες, άλλες προχωρούν με πιο γρήγορα βήματα, όμως όλες είναι απαραίτητες. Όλα τα δάχτυλα ενός χεριού είναι απαραίτητα. Και πρέπει να επιλύσουμε το θέμα των Σκοπίων. Είναι ακρογωνιαίος λίθος σημαντικός για τις σχέσεις μας, που είχε δημιουργήσει, προκαλέσει προβλήματα για πολλά χρόνια. Τώρα όμως θα πρέπει να έχουμε κοινή στάση, θα πρέπει να στηρίξουμε τις Βρυξέλλες να λάβουν τις σωστές αποφάσεις και να μην θέσουμε ultimatum. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και να αποφασίσουν εκείνοι αν θέλουν να αποδεχτούν ή όχι τα αποτελέσματα. Και σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ερντογάν και την συνθήκη της Λοζάνης, νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τσίπρας απάντησε και για μας η αναθεώρηση διεθνών συμφωνιών δεν είναι οικοδομητική ούτε καλό για τα Βαλκάνια. Εάν θέλουμε να επανέλθουμε στην ιστορία και στις αποφάσεις πριν 20, πριν πολλών ετών, αυτό θα είναι προς όφελός μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε την ευημερία για τους λαούς μας. Το Βουκουρέστι, η Θεσσαλονίκη, το Βελιγράδι, η Σόφια είναι μεγάλες πόλεις. Έχουμε ποτάμια. Έχουμε υποδομές, έχουμε ομορφιές, θα πρέπει όλα αυτά να τα εξασφαλίσουμε προς όφελος των λαών μας. Ως πρόεδρος της Σορβίας δεν νιώθω την ανάγκη να διευκρινίζω κάτι. Η Σερβία είναι σε μια ενταξιακή πορεία και σε αντίθεση με πολλούς αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλω να σπεύσω να μιλήσω για την Ρωσία. Ορισμένοι άνθρωποι όταν πηγαίνουν στη Μόσχα ξεχνούν από πού κατάγονται. Εγώ δεν το ξεχνώ. Ακολουθούμε πάντοτε την ίδια πολιτική και λέω πάντοτε στον πρόεδρο Πούτιν ότι θα πω ότι αυτό που λέω και μπροστά στους, στον Αλέξη, στην πρόεδρο Μέρκελ ή στον Τραμπ, λέω ότι η Ρωσία είναι φίλος της Σερβίας και ότι θα διατηρήσουμε αυτή τη φιλία. Δεν έχει σχέση με το πού οδεύει με την πορεία της Σερβίας. Εμείς κινούμαστε προς όφελος των πολιτών της Σερβίας. Η Σερβία θέλει να διατηρήσει την στρατιωτική της ουδετερότητα. Θέλουμε να λάβουμε μέτρα στο να υπάρχει ασφάλεια. Η κατάσταση είναι διαφορετική για μας από ό,τι για την Ελλάδα ή για την Βουλγαρία. Το 1999 η Σερβία δέχτηκε μια επίθεση.
με διαφορετικές πολιτικές συνέπειες και η περίπτωση της Σερβίας είναι λίγο διαφορετική από τις υπόλοιπες χώρες. Γι' αυτό συζητάμε σήμερα εδώ όλα αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι όλοι οι φίλοι μας, όπως ο Μπόικο, ο Μιχάκη, ο Αλέξης, κατανοούν την κατάσταση για τον σερβικό λαό και τους πολίτες. Και πιστεύω ότι κατανοούν και τα προβλήματά μας και ότι θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων μας για μια ευρωπαϊκή πορεία. Η υποστήριξη βέβαια των χωρών αυτών είναι πολύ σημαντική για την ενταξιακή μας πορεία. Μερικές φορές όμως φαίνεται ότι ορισμένοι στην Ευρώπη πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να κάνουν κηρύγματα στην Σερβία. Ξεχνούν ποιος έχει επηρεάσει έτσι ώστε να καταληφθεί μέρος του εδάφους της Σερβίας και ποιος δεν είχε επίδραση. Η Σερβία προστατεύει την σταθερότητα στην περιοχή, έχοντας κατά νου ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σερβία προσπαθεί να τα υπερκεράσει. Και ερχόμενοι σε αυτή την σύνοδο θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν σημαντικά έργα στο Βελιγράδι και στη Σερβία. Οδεύουμε προς την οικονομική ανάπτυξη, προς ένα ευρωπαϊκό μέλλον, αλλά δεν θα υπονομεύσουμε και τις φιλίες που έχουμε δημιουργήσει επί δεκαετίες. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε πρόσφατα ότι το 2018 θα είναι ιστορικό έτος καθώς θα λόγω της εξόδου της Ελλάδας από το μνημόνιο. Πιστεύετε ότι θα είναι ιστορικό και για τα Βαλκάνια, καθώς έχουμε τη Βουλγαρική Προεδρία σε λίγες μέρες από το Γενάρη, αλλά και τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια το Μάιο στη Σόφια. Ευχαριστώ. Πρέπει να δουλέψουμε ώστε να είναι ένα ιστορικό έτος για όλη την περιοχή. Για την Ελλάδα πράγματι είναι ένα έτος κρίσιμο, ένα έτος καμπής, διότι μετά από σχεδόν 8 πλέον χρόνια, τον Αύγουστο του 2018, η Ελλάδα θα βρίσκεται έξω από προγράμματα στήριξης, δηλαδή θα έχει την οικονομική αυτοδυναμία να στηρίζει με τις δικές της δυνάμεις τις ανάγκες της. Έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλούς, προβλέπονται ακόμα υψηλότεροι το 2018, και άρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όμως και για την ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής μπορεί να είναι το 2018 ένα κρίσιμο θετικό ορόσημο. Έχουμε βεβαίως την Βουλγαρική Προεδρία, μια Βουλγαρική Προεδρία που ο φίλος μου Μπόικο δεν θέλει να μείνει στα τετριμένα, θέλει να είναι ουσιαστική η Προεδρία, να είναι η Προεδρία των Βαλκανίων και η Ελλάδα θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στο Βουκουρέστι το Μάρτιο, αλλά και λίγες μέρες πριν την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων που θα διεξαχθεί στη Σόφια, να συναντηθούμε ξανά στη Θεσσαλονίκη λίγες μέρες πριν για να προετοιμάσουμε την ατζέντα αυτής της Συνόδου, επικαιροποιώντας την ατζέντα της Συνόδου της Θεσσαλονίκης το 2003, που ουσιαστικά ήταν η Σύνοδος που άνοιξε το πράσινο φως για την είσοδο της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα έλεγα ότι μπορεί το 2018 να είναι ένα έτος θετικών εξελίξεων στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως συζητά για το πώς θα αναβαθμίσει το θεσμικό της πλαίσιο, πώς θα διορθώσει τις ατέλειες και τις αδυναμίες της τώρα που βρίσκεται σε μια περίοδο που δεν υπάρχει κρίση, ώστε να είναι ακόμα πιο ισχυρή αν στο μέλλον αντιμετωπίσουμε και άλλες κρίσεις οικονομικής φύσης για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ένα έτος ορόσημο, θετικό ορόσημο για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και βεβαίως για τη Σερβία. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ένα έτος σημαντικό και σε ό,τι αφορά άλλα κρίσιμα θέματα στην περιοχή. Και θέλω, μιας και αναφέρθηκε και ο
Μπόικο να μιλήσω κι εγώ για την ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με γείτονές μας, με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τα Σκόπια. Ίσως το 2018 να είναι έτος όπου θα μπορούσαμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη σε ένα χρόνιο πρόβλημα, αν η νέα κυβέρνηση των Σκοπίων αποφασίσει να κάνει ουσιαστικά βήματα προς τα μπρος. Αν σταματήσει μια, κατά την άποψή μου, αχρίαστη ρητορική ότι αποτελούν τους μοναδικούς απογόνους των Μακεδόνων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν σταματήσει μια αλυτρωτική ρητορική και ταυτόχρονα αποδεχτεί μια λύση στην ονομασία αμοιβαία αποδεκτή με τους γείτονες. Σε αυτή την προοπτική, βεβαίως, εγώ πρώτος θα είμαι που θα σπεύσω ώστε η Ελλάδα να εγγυηθεί την αναπτυξιακή προοπτική και την ασφάλεια αυτής της γείτονος χώρας. Ξέρετε, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Διότι ξέρουμε ότι αυτά που μας χωρίζουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μας ενώνουν. Αυτό όμως απαιτεί βήματα από όλες τις πλευρές. Και κυρίως απαιτεί και καθαρούς λογαριασμούς και συμφωνίες στα ουσιαστικά ζητήματα. Είμαστε λοιπόν, τουλάχιστον εμείς εδώ οι τέσσερις, πεπισμένοι ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με σταθερά και τολμηρά βήματα στην προοπτική της συνεργασίας, ώστε το 2018 πράγματι να είναι ένα θετικό ορόσημο για τις χώρες μας, για τη Βαλκανική, για την Ευρώπη στο σύνολό της και βεβαίως για τους λαούς μας, διότι γι' αυτό δουλεύουμε, για την ευημερία των λαών μας. Rumunska Națională Televizia, John George, izvolite. Bună ziua, o întrebare pentru toți cei trei premieri și pentru dumneavoastră, domnule președinte. Κατόπιν της απόφασης Ευρωπαϊκής των Ηνωμένων Πολιτειών να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, υπήρξαν αντιδράσεις έντονες εκ μέρους μας, εκ μέρους της Παλαιστινιακής Αρχής για μια καινούργια Ιντιφάντα. Τι είδους Ιντιφάντα θα μπορούσε να προκύψει μετά από μια τέτοια εξέλιξη, έχοντας υπόψη και τα γεγονότα στο Λίβανο, και πώς οι χώρες μας μπορούν να επηρεαστούν, οι χώρες της Βαλκανικής και ασφαλώς βέβαια και το υπόλοιπο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είμαστε μέλη αυτής. Μιλήσαμε για διεθνοποίηση, ότι δεν υπάρχουν εντάσεις πάρα πολύ μακρινές, αλλά σε ό,τι μας αφορά, οποιαδήποτε περιοχή όπου γίνονται διενέξεις και ταράσσεται η σταθερότητα, αντιπροσωπεύει ένα σημείο έντονου προβληματισμού για μας. Οι ευρωπαϊκοί εταίροι είναι αλληλέγγυοι μεταξύ τους και υπάρχει βέβαια και το ΝΑΤΟ για οποιαδήποτε περίπτωση αποσταθεροποίησης της περιοχής. Χαλά. Τάμαρα Στοϊσάδιβιτς, Ράδιο Τηλεβίζια Σέρβια. Τάμαρα, izvoli. Pitanje za predsjednika Srbije. Dakle, možete li malo da nam pojasnite o razgovore vaše sa... Μπορείτε να διευκρινίσετε τις συζητήσεις σας με τον βούλγαρο ομολογό σας και μπορεί η Σερβία να βασιστεί στην υποστηρίξη Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για σε ό,τι αφορά την επόμενη Ευρωπαϊκή Προεδρία, θα υποβάλλετε αίτημα χρηματοδότησης για τα επόμενα σχέδια υποδομής? Το πρωί αναφερθήκαμε στα έργα διασύνδεσης και για την χρηματοδότηση που θα δοθεί στην δική μας πλευρά.
μια χρηματοδότηση 14 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρούμε ότι σύντομα τα έργα αυτά μπορούν να ξεκινήσουν τη φάση υλοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό για μας και το ανέφερε λίγο ο Αλέξης αλλά και ο Μπόικο. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση των σχεδίων στην Μαύρη. Θα αγγίξουν και τη Μαύρη Θάλασσα. Για τον αγωγό που θα συνδέει την περιοχή μας και θα περνά από την Αλεξανδρούπολη ή τη Ρουμανία. Πρόκειται για έργα υποδομής πολύ σημαντικά για μας, γιατί καθώς η Σερβία αναπτύσσεται οικονομικά και δεν ανέφερα τυχαία ότι υπάρχουν πολλά εργοτάξια στην Σερβία, γιατί όπως έχουμε αναπτυσσόμαστε περισσότερο, αυξανόμαστε, χρειαζόμαστε και περισσότερες ποσότητες φυσικού αερίου. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην σιδηροδρομική διασύνδεση. Ο διάδρομος 10 βρίσκεται σε κακή κατάσταση, πρέπει να πω. Η διασύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τη Σόφια είναι σημαντικά έργα τα οποία θα προσπαθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε και να βρούμε την πιο φτηνή επιλογή. Πιστεύω λοιπόν ότι και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάσουμε την εναλλακτική να έχουμε και κινέζικη χρηματοδότηση κάτω από ευνοϊκούς βέβαια όρους. Όλα βέβαια θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα ήθελα άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τους φίλους της Σερβίας για την υποστήριξή τους. Και επιτρέψτε μου να πω ότι η Σερβία όχι μόνο δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, αλλά με τη στάση μας έχουμε συμβάλει στη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και στην επίλυση σημαντικών ζωτικών οικονομικών προβλημάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι η πορεία της Σερβίας στο μέλλον θα είναι επωφελής για όλους. Η Σερβία είναι μια χώρα που συμπεριφέρεται με ευθύνη και οι φίλοι μας από την Αθήνα, τη Σόφια και το Βουκουρέστι πάντοτε μπορούν να υπολογίζουν στην υποστήριξή μας. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω για την αλληλεγγύη σας, να ευχαριστήσω όλους τους λαούς σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπόικο θέλει να προσφέρει, να προσθέσει κάτι. Στο επόμενο χρόνο, τα δύο χρόνια, το Βελιγράδι, Σόφια, Θεσσαλονίκη και το Μπουρκάς, το Βελιγράδι, Σόφια, Κωνσταντινούπολη, θα είναι η αγωγή που θα έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και η σιδηροδρομική διασύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί. Θα βελτιωθεί και η διασύνδεση των πολεών μας και έτσι λοιπόν θα έχουμε μια καλύτερη στρατηγική του Δούναβη και θα χρειάζονται μόνο λίγες ώρες με πλοία για να διασύσει κανείς αυτές τις αποστάσεις τα επόμενα χρόνια. Οι σιδηροδρομικές διασυνδέσεις ήδη έχουν ξεκινήσει, τα έργα έχουν ξεκινήσει. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένα ορατά έργα, αυτά έργα να δείξουμε. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή διασύνδεση δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Η Θεσσαλονίκη και το Βελιγράδι δεν ανταγωνίζονται μία την άλλη. Ή με τη Σόφια
Και δεν υπάρχουν μεταξύ τους αντιφάσεις, αντιθέτως, αλληλοσυμπληρώνονται, γιατί η περιοχή θα χρειαστεί περισσότερους ενεργειακούς διαδρόμους και περισσότερο φυσικό αέριο. Το Μπουργκάς, η αγωγή που ήδη υπάρχουν δεν θα φτάσουν και οι οδικοί άξονες. Θα χρειαστεί λοιπόν να επεκτείνουμε αυτές τις υποδομές και τη διασύνδεση. Όλα αυτά τα έργα δεν ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, αντιθέτως ενισχύουν την διασύνδεση μεταξύ των χωρών μας. Ακόμα και οι πτήσεις, αεροπορικές πτήσεις θα γίνουν πιο σύντομα. Είναι σημαντικό λοιπόν να ετοιμάσουμε τα σχέδιά μας για να τα υποβάλουμε και όταν θα καταργηθούν τα τέλη Ρώμη θα δείτε ότι όλα αυτά θα διευκολυνθούν. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για όλα. Παρακολουθήσαμε την κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος της Σερβίας και οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της δεύτερης συνόδου των χωρών αυτών. Ακολουθεί λοιπόν η εκπομπή 7 με τη Βάλια Πετούρη. Καλεσμένος της κυρίας Πετούρη είναι ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Το ημερολόγιο ενός τρελού, του Νικολάη Γκόγκολ. Ο Σωτήρης Χατζάκης ερμηνεύει και σκηνοθετεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9, ένα από τα σημαντικότερα έργα που γέννησε το θέατρο.